αύξηση των συμφωνών συμβίωσης και κατά την περίοδο εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού καταγράφεται στον Δήμο Ηρακλείου, καθώς όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια καταφεύγουν στο συμβολογράφο για να επισημοποιήσουν τη σχέση τους αντί να επιλέξουν τον παραδοσιακό γάμο στην εκκλησία. Ανάμεσά τους και ομόφυλα ζευγάρια. Δυστυχώς, παράξενε τα παιδιά, αλλάξανε οι συνθήκες, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ νομίζω ότι σε ένα ζευγάρι πρέπει να υπάρχει κάτι επίσημο μεταξύ τους, γιατί άμα φύγει ο ένας, ο άλλος μένει ξεκρέμαστος. Από εκεί και μετά τώρα, αν είναι του επιλογή του να κάνει σύμφωνα συμβίωσης καθένας, δεν υπάρχει πρόβλημα. 221 ήταν τα σύμφωνα συμβίωσης το 2020, όταν το 2019 δεν ξεπερνούσαν τα 213, ενώ μόλις 3 ήταν το 2010. Τι φοβάται ο ένας τον άλλο, δεν έχουν αληθινή σχέση. Προσέχει ένας τον άλλο από την αρχή, γιατί δεν είναι σίγουροι. Όταν είσαι σίγουρος για τον άλλο, δεν πας να κάνεις τέτοια πράγματα, εκτός αν είσαι δισεκατομμυρίουχος και έχεις το φόβο να σου φάνε τα λεφτά. Δεν κάνουν τους συμβιβασμούς που εγίνονταν παλιά. Γι' αυτό δηλαδή λέτε ότι αυξήθηκαν τα σύμφωνα συμβίωσης. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας λόγος. Είναι μια νέα μορφή. Δηλαδή. Είναι μια νέα μορφή. Βέβαια θα έλεγε κανείς ότι καλύτερα θα ήταν οι νέοι άνθρωποι προτού καταλήγουν σε γάμο να τα ξεκαθαρίζουν όλα αυτά, γιατί υπάρχει πολύ αρνητική πλευρά που έχει σχέση με τα παιδιά. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αναμενόμενη κρίνεται η μεγάλη μείωση στους θρησκευτικούς γάμους, καθώς από τους 1064 το 2019, μόλις 237 τελέσκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορώ να σας πω προσωπικά, ας πούμε, στην ενορία τη δική μου, το 2019 τέλεσα, ας πούμε, γύρω στους 250 γάμους. Το 2020 τελέσε μόλις 10. Δυστυχώς αναγκάζονται και ακυρώνουν τους γάμους τους λόγω της κατάστασης αυτής. Φέτος ήδη και το 2021, λόγω και της ενορίας που εφημερεύω, έχουμε εκεί ένα κέντρο το οποίο τελούμε αρκετά μυστήρια. Έχει ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφέροντος, δηλαδή φέτος από γάμους, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι μας λένε ότι αν συνεχίσει η πανδημία και δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε τους καλεσμένους που επιθυμούμε, θα ακυρωθούν και οι γάμοι φέτος αυτοί. Επιπλέον, τα διαζύγια το 2020 ανήλθαν σε 267, καταγράφοντας μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2019, οπότε άγγιξαν 415. Φέτος βλέπουμε ότι το πρώτο 20ήμερο έτσι του μηνός ήδη έχουμε απαριθμίσει στην Αρχιεπισκοπή γύρω στα 12-15 διαζύγια, τα οποία έχουν εκδοθεί ήδη. Οπότε, συνέπεια του lockdown και τις οικογενειακές κρίσεις θα φανούν στους πρώτους μήνες του 2021. Πιστεύω έτσι μέχρι το πρώτο εξάμεινο ότι θα έχουμε τα νέα δεδομένα. Αυτά δεν πηγαίναν πιο νωρίς καλά και βγήκαν τώρα. Δεν σκάσανε λόγω COVID. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν, αν ταιριάζουν. Θέλει απλά ψάξιμο και θυσίες και συμβιβασμού στη ζωή. Αλλιώς δεν πας πουθενά. Εγώ δεν το έχω σκοπό πάντως. Το κακό είναι ότι είμαστε πολύ καιρό κλεισμένοι και έχουν εξαντληθεί και οι λόγοι. Μπορούμε να τσακωθούμε. Δηλαδή ψαχνόμαστε να βρούμε λόγο να τσακωθούμε για να ζωηρέψουμε λίγο. Το 492 ήταν οι γάμοι το 2020 στον Δήμο Ηρακλείου, εκ των οποίων οι 426 πολιτικοί και 66 θρησκευτικοί. Ήταν η οικογένεια να προσέχει τα παιδιά και να είναι καλά τα παιδιά. Δηλαδή από εκεί και πέρα οι σύζυγοι για να αποφασίσουν κάτι άλλο είναι δικό τους θέμα.